σημαντικό θέμα, πολύ σημαντικό, για την αυριανή κινητοποίηση και την απεργιακή κινητοποίηση ενάντια στο μεσαίωνα τον εργασιακό που πάει να επιβάλλει η Νέα Δημοκρατία. Να το συζητήσουμε. Απαντήστε στο προσφυγικό, να κλείσουμε το προσφυγικό και πάμε στο εργασιακό και στο μεσαίωνα που θέλετε να καταγγείλετε. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ωραία. Ωραία, πολύ ωραία. Μα δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε πώς θα γίνει. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, ακούγοντας τον σοβαρό και υπεύθυνο άνθρωπο που είναι ο κύριος Φωτήλας, ένιωσα ότι ακόμα είμαι κυβέρνηση. Ότι ακόμα είμαι κυβέρνηση. Εμείς ξέραμε ότι έχει έτοιμα τα σχέδια, και αυτό πουλάει αυτή την περίοδο η Νέα Δημοκρατία. Ότι έχει, όπως είχε, στο επιταλικό παύλα μητσοτακικό κράτος. Το είχε έτοιμο ο κ. Γεραπετρίτης στο νομοσχέδιο. Το έφερε σε μια εβδομάδα. Θεωρούσαμε ότι και στο προσφυγικό το είχε έτοιμο τη λύση. Κύριε τη λύση, Μαλάφα, τη μαγική. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Εγώ σας ζητώ συγγνώμη. Μπορώ να πω τη γνώμη μου. Σας ζητώ συγγνώμη, Άνω Τελεία, εσείς θα έχετε το λόγο. Είναι ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης, που είναι πολύ σημαντικό. Για τη βόμβα τη Τόμα Κουκ αφορά σε πάρα πολύ κόσμο. Αφορά στη βαριά μας βιομηχανία, τον τουρισμό. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ. Πείτε μας πώς έχουν τα πράγματα με την κατάσταση Τόμα Κουκ τώρα, και είναι σημαντικό για να μην έχει ο κόσμος έτσι αγωνία. Καταρχάς, αυτό είναι ένα θέμα που το ξέρατε και εσείς δημοσιογραφικά, το παρακολουθούσαμε τις προηγούμενες μέρες. Την περασμένη εβδομάδα είχα δύο επικοινωνίες με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και παρακολουθούσαμε την κατάσταση όπως εξελισσόταν. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να επαναπατριστούν, διότι όλοι αυτοί όσοι είναι στη χώρα μας είναι περίπου, υπολογίζουμε στις 50.000, ακόμα τα στοιχεία έτσι μαζεύονται. Ήδη έχει ξεκινήσει λοιπόν διαδικασία επαναπατρισμού τους από την Βρετανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Από σήμερα και μετά όλα τα έξοδα αυτών των ανθρώπων, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε για να μην υπάρχει και πανικός στους ξενοδόχους, όλα τα έξοδα αυτών των ανθρώπων, καθώς και η επιστροφή τους στην χώρα τους, καλύπτονται από το σχήμα ATOL, που είναι της, όπως είπα, Βρετανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Κύριε Θεοχάρη, το ερώτημα είναι βέβαια, και αυτό είναι σοβαρό βέβαια που μας είπατε, αλλά και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί η ανησυχία των ξενοδόχων και των πρακτόρων είναι τι θα γίνει με τις κρατήσεις που υπάρχουν για το επόμενο διάστημα. Μήπως δηλαδή, μήπως έχουμε ακυρώσεις. Φυσικά θα έχουμε ακυρώσεις. Δεν είναι θέμα να φοβηθώ. Φυσικά θα υπάρχουν ακυρώσεις. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε αυτή τη στιγμή, γιατί είναι το θέμα. Θα τα αντιμετωπίσουμε όμως σταδιακά, με το πιο φλέγον ζήτημα πρώτα και θα προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Το πρώτο είναι ότι έχουμε 50.000 ανθρώπους εκλοβισμένους. Οι ξενοδόχοι είναι καλυμμένοι πλήρως για το χρόνο που θα μείνουν, αν έχουν ακόμα 3, 4, 5 μέρες για να επιστρέψουν στη χώρα τους. Ήδη οι αεροπλάνα είναι καθοδόν. 7 αεροπλάνα πάνε στη Ζάκυνθο, 6 στη Κέρκυρα, 2 στη Κο, για να μπορούν να πάρουν τους ανθρώπους σήμερα και τις υπόλοιπες μέρες. Γύρω στους 22.000 έχει προγραμματιστεί να φύγουν τις επόμενες 3 μέρες, και μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου θα προγραμματίσουμε τις επόμενες πτήσεις και ό,τι χρειάζεται για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι με ασφάλεια να γυρίσουν σπίτι τους και να είναι διασφαλισμένοι και οι ξενοδόχοι. Οι ξενοδόχοι φυσικά, εκτός από τις χαμένες κρατήσεις, έχουν και το ζήτημα όλων αυτών των τιμολογίων, τα οποία έχουν ΦΠΑ, το τέλος διαμονής. Είμαστε ήδη σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών να δούμε πώς θα διευκολύνουμε γιατί αυτή την κατάσταση. Γιατί κόστος μιλάμε, κύριε Υπουργέ, γιατί μέγεθος ζημιάς μιλάμε, μια και μιλάμε για 50.000 ανθρώπους μόνο στην Ελλάδα. Το μέγεθος της ζημίας ποιο φαίνεται να είναι. Αυτή τη στιγμή είναι παρακινδυμένο να σας πω μέγεθος συγκεκριμένο, όσο μαζεύουμε ακόμα και τον αριθμό των ατόμων. Δηλαδή, σας είπα την εκτίμησή μου για 50.000, αλλά μπορεί να είναι 40 ή 45. Καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα συλλέγονται όπως συζητάμε τώρα. Ναι. Οπότε, ας μην έχει νόημα να συζητήσουμε, δεν έχει νόημα να συζητήσουμε τώρα για το ποσό στους κοινωνικούς. Είναι ένα μεγάλο ποσό. Η Thomas Cook ήταν μια τεράστια εταιρεία, η πιο παλιά ταξιδιωτική εταιρεία του κόσμου. Και είναι προφανές ότι θα υπάρχει επίπτωση και στη χώρα μας. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που πρέπει να δούμε το επόμενο διάστημα, αλλά αυτά θα τα δούμε με ηρεμία και ανευθέτω χρόνο. Έχει σημασία τώρα στο κέντρο επιχειρήσεων που έχουμε στο Υπουργείο Τουρισμού να ασχοληθούμε με τα πιο φλέγοντα ζητήματα που σας είπα. Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, με συγχωρείτε. Καλημέρα και από μένα.
πέραν, σωστά μιλάτε ότι πρέπει να δείτε τι θα κάνει τους ανθρώπους που είναι εδώ. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει και κραυγή αγωνίας από τους ξενοδόχους. Ο πρόεδρος ενός ξενοδόχων Κρήτης μας είπε ότι μιλάει με συναδέλφους του που του μιλάνε για μαύρες τρύπες, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν. Σκέπτεστε κάποια μέτρα για στήριξη αυτών των ανθρώπων? Δηλαδή, πολλοί έχουν δάνεια. Πολλοί έχουν πάρει χρήματα για την ανακαίνιση του ξενοδοχείου τους. Έχουν επενδύσει, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να τα πάρουν πίσω. Τι σκέπτεστε για αυτούς τους ανθρώπους? Τους Έλληνες επιχειρηματίες. Αυτά τα ζητήματα έχουν θέλουν περισσότερο χρόνο για να μπορούν να λυθούν. Είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο Οικονομικών. Το πιο άμεσο δεν είναι κατά δάνειο ή οτιδήποτε, είναι ο ΦΠΑ στα αυτά τα τιμολόγια, τα οποία θα είναι απλήρωτα και δεν πρόκειται να πάρουν τα λεφτά τους. Σας λέω λοιπόν ότι είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο Οικονομικών και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Θα υπάρξουν μέτρα δηλαδή, ακόμα ίσως και ένα πάγωμα των δανείων τους ή κάτι τέτοιο. Σκέπτομαι πρόχειρα εγώ, λέω απλώς κάτι. Θα ζητήσω την κατανόησή σας, γιατί είμαστε αυτή τη στιγμή στη σύσκεψη που οργανώνουμε τα πράγματα. Εντάξει, θα σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε πάντως ότι η βόμβα της Thomas Cook μας έχει επηρεάσει άμεσα και έχει δημιουργήσει τεράστιους πονοκεφάλους και οικονομικούς πέρα από το τουριστικό κομμάτι. Τώρα, για να μην διακόψουμε τον κύριο Μπαλάφα. Ωραία. Πάλι. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα κατανόηση, παρακαλώ. Μην σας κόψουμε στο ένα λεπτό. Για πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα.